Απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός για τον λόγο της καθυστέρησης, της κύρωσης αυτής της εκπαιδευτικής συμφωνίας της χώρας μας με το Μαυροβούνιο, μια συμφωνία η οποία περίμενε στα συρτάρια του Υπουργείου Παιδείας για 7 ολόκληρα χρόνια, 4 χρόνια με το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα 3 με τη Νέα Δημοκρατία, από το 2015 ακόμα. Απάντησε λοιπόν και επικαλέστηκε τον μεγάλο φόρτο του κυβερνητικού νομοθετικού έργου ως την αιτία αυτής της καθυστέρησης. Μπορεί να είναι και έτσι. Δεν το αποκλείουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση αποκαλύπτεται ότι δεν ήταν ψηλά στις προτεραιότητες των κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα. Την ίδια στιγμή βέβαια δεν διστάζεται, παρά τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση, να γράφεται στην έκθεση που συνοδεύει αυτή τη συμφωνία ότι η εν λόγω εκπαιδευτική συμφωνία έρχεται να καλύψει ένα κενό στις διμερείς σχέσεις μετά την ανεξαρτησία του Μαυροβουνίου το 2006. Πρόκειται βεβαίως η συμφωνία, αν τη δει κανείς, για ένα εξαιρετικά γενικόλογο κείμενο, η ουσία του οποίου θεωρούμε ότι βρίσκεται σε εκείνο το κομμάτι που λέει ότι τα μέρη θα συστήσουν μία μεικτή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από τα μέλη που θα οριστούν από καθένα από τα μέρη, μια επιτροπή η οποία θα συνέρχεται τακτικά μία φορά ανά 3 έτη εκ περιτροπής στις δύο χώρες ή εφόσον ζητηθεί από ένα από τα μέρη και μεταξύ άλλων, το αντικείμενό της, θα καταρτίζει περιοδικά προγράμματα συνεργασίας. Καθώς επίσης και ότι η συμφωνία αυτή θα έχει ισχύ για 5 χρόνια, συν άλλα 5 χρόνια δικαίωμα παράτασης. Τώρα, πέρα από τους βραχυπρόθεσμους στόχους, όπως την ανταλλαγή των πανεπιστημιακών φοιτητών και των φοιτητών, την πρόθεση της διδασκαλίας των γλωσσών και της λογοτεχνίας των δύο χωρών, την ανάπτυξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, την ενσωμάτωση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στόχοι βεβαίως με τους οποίους κανείς λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να διαφωνήσει, αξίζει, θαρούμε, να σταθούμε λίγο και να αποκωδικοποιήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους αυτής της εκπαιδευτικής συμφωνίας, οι οποίοι σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών σε εκπαιδευτικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή δυναμική του Μαυροβουνίου και την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου συμβατικού πλαισίου διμερών σχέσεων. Βεβαίως, όλη η ουσία εδώ βρίσκεται στη φράση «ευρωπαϊκή δυναμική του Μαυροβουνίου». Το έγκλημα, το υπεριαλιστικό έγκλημα της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας στη δεκαετία του 1990, μια διάλυση της οποίας η φωτιά του πολέμου ακόμα σιγοκαίει, απειλώντας μάλιστα να ξαναφουντώσει, όπως βλέπουμε εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια. Αυτή λοιπόν η διάλυση της Ιουγκοσλαβίας άνοιξε το χορό και ταυτόχρονα το πεδίο για τον ανταγωνισμό αντικρουόμενων υπεριαλιστικών, γεωπολιτικών και οικονομικών βεβαίως συμφερόντων. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία, Κίνα, αλλά και μικρότερες περιφερειακές δυνάμεις ανταγωνίζονται εδώ και χρόνια στα και για τα Δυτικά Βαλκάνια. Βασικός στόχος όλων αυτών των ευρωατλαντικών βεβαίως σχεδιασμών είναι να επιταχυνθεί η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ όσων χωρών της περιοχής σε αυτά τα Δυτικά Βαλκάνια δεν βρίσκονται ήδη, γιατί ορισμένα βρίσκονται στις δύο αυτές λύκο συμμαχίες, και να μειωθεί φυσικά η επιρροή άλλων υπεριαλιστικών κέντρων όπως η Ρωσία και η Κίνα. Το Μαυροβούνιο, λόγου χάρη, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια Κίνα, για την οποία πρέπει να πούμε δύο λόγια, η οποία βεβαίως εντείνει την παρέμβασή της στην περιοχή των Βαλκανίων και στην περιοχή των Βαλκανίων μάλιστα, μάλλον με την πρωτοβουλία 17-1, όπου συμμετέχουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως των Βαλκανίων αλλά και της χώρας μας. Η πρωτοβουλία αυτή βεβαίως εντάσσεται στα πλαίσια της μιας ζώνης του ένα δρόμου, του μοναδικού δρόμου που αποτελεί και τη σύγχρονη αναβίωση εκείνων των παλιότερων δρόμων του μεταξιού. Στους επικίνδυνους αυτούς τώρα σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς και σε αυτό το μεγάλο παζάρι συμφερόντων που εξελίσσεται, πρόθυμα συμμετέχει και η ελληνική αστική τάξη, προθυμότατα, μέσω των κυβερνήσεών της φυσικά. Και μάλιστα όχι απλώς συμμετέχει, αλλά πρωτοστατεί σε αυτούς τους ανταγωνισμούς ως το πρωτοπαλίκαρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια, όπως έδειξε και η πρόσφατη
σχετικά πρόσφατη συμφωνία των Πρεσπών, μια συμφωνία η οποία σήμερα ενώνει, πραγματικά ενώνει και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν θα μπορούσε να μην τους ενώνει, αφού όπως ομολόγησε δημόσια πριν από λίγες μέρες στη Θεσσαλονίκη και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αποσκοπούσε αυτή η συμφωνία στην ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο βεβαίως της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων, ώστε να περιοριστεί η επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Και βεβαίως αυτός ο σκοπός της συμφωνίας ήταν αποτυπωμένος, φαρδιά πλατιά, στο δεύτερο της μόλις άρθρο. Με τη φράση λοιπόν «Ευρωπαϊκή δυναμική του Μαυροβουνίου» υπονοείται σαφώς και υπηρετείται ασφαλώς η υλοποίηση αυτής της ευρωενωσιακής στρατηγικής, ακόμα και έμεσα, μέσα από τέτοιες φαινομενικά θετικές συμφωνίες. Ενδεικτικό είναι το ότι στο τρίτο άρθρο αυτής της συμφωνίας γίνεται καθαρά λόγος για την ενεργό συνεργασία της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε όμως τι λένε αυτά τα προγράμματα. Ως γνωστόν, σε αυτά τα προγράμματα εφαρμόζεται αυστηρά η ευρωενωσιακή πολιτική του ελάχιστου μορφωτικού αγαθού που παρέχεται, των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων, αλλά και της πολυκατηγοριοποίησης των πτυχίων στα πλαίσια της φτηνής και ευέλικτης εργασίας. Και βέβαια έχει τη σημασία του, πώς να το κάνουμε, να βλέπεις τη συμφωνία, μια συμφωνία που ετοίμασε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο άρθρο 6 να γίνεται λόγος για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, δημοκρατικού και βιώσιμου εκπαιδευτικού συστήματος. Και το πρόβλημα εδώ βεβαίως δεν είναι ούτε το δημοκρατικό, ούτε το σύγχρονο. Το πρόβλημα είναι το βιώσιμο, γιατί παραπέμπει κατευθείαν στην επιχειρηματική λογική. Και μιλάμε για την εκπαίδευση. Καθόλου παράξενο θα μου πείτε, αφού η εμπορευματοποίηση της παιδείας είναι συστατικό στοιχείο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσων κομμάτων βεβαίως την υλοποιούν αυτήν την στρατηγική. Με βάση όλα τα παραπάνω, κύριε Πρόεδρε, αλλά και επειδή δεν θέλουμε μαζί με τα ζυζάνια τα ευρωενωσιακά να ξεριζωθεί και το καρποφόρο φυτό της εκπαιδευτικής συνεργασίας, της όποιας εκπαιδευτικής συνεργασίας, επιλέγουμε να ψηφίσουμε παρόν στην σημερινή συμφωνία. Σας ευχαριστώ.